με δεύτερο προσωπικό γκολ, το 50ο της φετινής σεζόν, έκανε το τελικό 2-0 η ΑΕΚ, που φωνάζει και στο πρώτο ημίχρονο για ανατροπή του Καπάντα μέσα στην περιοχή του Πανιωνίου. Πάμε να δούμε τώρα τις καλύτερες στιγμές και τα γκολ σε περιγραφή του Μανώλη Δράκου. Κρασάς από το πολύ άσχημο φάουλ του Βλίτσικ. Καμπάνταης. Πολλές προσποιήσεις, βγάζει έξω, καλή μπαλά έκανε. Ο Ασουνσάο το σουτ, ο Γιαννόπουλος διώχνει. Δεν έκανε, Σάντρα Καν, με πολύ άσχημη πάσα πήρε ο Ζήμονιτς. Ο παρόντι καθυστερεί να διώξει. Έτσι οι παίχτες τσάκια που ωφελούνται, παίρνει ο Καμπάνταης. Καμπάνταης συγκλίνει. Ο ζωγράφος δείχνει να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Μπρέσκα, ο Ντόντ και ο Τζορτζόπουλος που γυρίζει. Ο ζωγράφος σταματάει τώρα και δίνει την μπάλα στην ΑΕΚ. Το Πέτσε, πήξαν έντονες διαμαρτυρίες από τον κόσμο της ΑΕΚ για το μαρκάρισμα στον Καμπάνταη. Για να το ξαναδούμε. Α, όχι, υπάρχει περίπτωση πέναλτι εδώ. Αρχικά ο Παρόντι πάει στην μπάλα, αλλά βρίσκει και τον αντίπαλό του. Ο Τζορτζόπουλος το φάουλ. Ο Βλίτσεκ βγαίνει πολύ μακριά, χάνει την επαφή με την μπάλα. Στη συνέχεια όμως ο Άλβες την γυρίζει στα χέρια του Τσέχου γκολκίπερ. Κάποιος θα πρέπει να γυρίσει πίσω για να κατεβάσει την μπάλα στην ΑΕΚ. Η παλιά που βγαίνει για τον Τζορτζόπουλο. Δυσκολία την κράτησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έβγαλε και τη σέντρα με το δεξί. Πέρασε μπάλα από τον Καπάνταη. Ο Κρασάς την προλαβαίνει πριν κυλήσει. Το Μωρό έβαλε το πόδι πριν την μπάλα φτάσει στο Σουάρες. Ο Καπάνταης κάνει ένα σουτ ψηλά από την αιστεία του ο Αντρόμπνη. Στο μεταξύ ΑΕΚ έχει κερδίσει φάουλ με τον Ασουνσάο. Θέση έξω αριστερά, όπως λέγαμε παλιά. Ο Ασουσάου απευθείας στην αγκαλιά του Ντρόμπνη. Κατσουράνης δοκιμάσει από μακριά. Καλό σουτ φαίνεται. Ο Ντρόμπνη δύσκολα στο ευθύβολο σουτ του Κώστα Κατσουράνη. Στο 44 διώχνει την μπάλα. Σουάρες πέρασε την μπάλα. Ζήτησε φάουλ. Ο ζωγράφος άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Παρόντι είναι ο βασικός υποψήφιος. Πέρασε η μπάλα δύσκολα ο Μιχαηλίδης σε κόρνερ. Το ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι τις ευκαιρίες. Βλίτσεκ. Η σέντρα, ο Τζορτζόπουλος και στη συνέχεια ο Κατσουράνης. Υπάρχει ένας αναβρασμός στις εξέδρες του γηπέδου της Ριζούπολης με το ζωγράφο που τώρα σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημικρόνου. Εδώ στο πρόσωπο του Τζορτζόπουλου βρήκε η μπάλα. Διαμαρτυρήθηκε ο Παρόντι, βλέπετε, σήκωσε τα χέρια. Προηγουμένως, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Προηγουμένως φώναζαν κυρίως τη ΣΑΕΚ για εκείνη τη φάση στο φάουλ του Σουάρες. Έτσι ο ζωγράφος σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου για να αποφύγει και τα πολλά. Σε τριβή μπάλων. Κοιτάξτε πόσοι παίκτες είναι. Κρασάς εκτελεί. Η κεφαλιά, γκολ από τον Σοάρες. Η ΑΕΚ με την άναξη του δεύτερου ημιχρόνου ανοίγει το σκορ με το γκολ του Αλεσάνδρο Σοάρες. Στο φάουλ που εκτέλεσε ο Κρασάς, ο Βραζιλιάνος σε καλύτερη θέση από όλους βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Την έστειλε στη γωνία του Ντρόμπνη. ΑΕΚ Πανιώνιος 1-0. 49. Ξανά το φάουλ του Κρασά. Βγαίνουν πιο πολλοί παίκτες της ΑΕΚ πάνω στην μπάλα. Κόλλησε εδώ η άμυνα του Πανιωνίου. Μόνο ο Γιαννόπουλος γύρισε για να μαρκάρει. Ο Σοάρες με καρφωτή κεφαλιά. Δύσκολη κεφαλιά για τον Ντρόμπνη. Στέλνει την μπάλα στα αλήθεια. 1-0. Ξανά εδώ η φάση του γκολ για την Ένωση. Κάνουν τείχος πάντως και ανέρθει δύο παίκτες. Ο Μπρέσκα και ο Παρόντι. Ο Λιμπερόπουλος με σέντρα. Οι κόντρες στον αέρα. Ο Κρασάς προσπάθησε να γυρίσει το σούτ. Την μπάλα δεν απομακρυνέται. Ο Σοάρες στα χέρια του Ντρόμπνη. Τζιόλης Λαγωνικάκης. Σοάρες έβαλε το πόδι. Η ΑΕΚ τώρα με τον Κρασά από δεξιά. Η σέντρα του. Κόρνερ από το κεφάλι του Γιαννόπουλου έφυγε η μπάλα έξω. Μεταμορφωμένη η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Το 55 είμαστε. Ο Μιχαηλίδης βγαίνει με το ένα χέρι. Το ένα χέρι διώχνει πάνω από το κεφάλι του Γιαννόπουλου. Μπάλα βγαίνει έξω στο Λαγωνικάκι. Παρόντι
Νέα σέντρα. Γιαννόπουλος προς τα πίσω, ο Βλίτσεκ και κόρνερ ο Μιχαηλίδης. Άλλαξε με τον Κρασά. Έβγαλε τη σέντρα, ευκαιρία ο Καπάνταης με τα πόδια, ο Ντρόπνη. Η μπάλα βγαίνει τελικά από την άμυνα του Πανιωνίου. Ο Στένογλου γεμίζει. Ο Λιμπερόπουλος, ο Καπάνταης και ο Ντρόπνη. Ξανά η τελευταία επίσκεψη της ΑΕΚ. Τίποτα εδώ. Φάουλ, ναι, δεν βρίσκει μπάλα καθόλου ο Βλίτσεκ. Εντάξει, ΑΕΚ με τον Καπάνταη. Ο Ζωγράφος δίνει πέναλτι τώρα. Τώρα διαμαρτύρονται ο Γιαννόπουλος με τον Βλίτσεκ. Για να δούμε. Το χέρι βάζει ο Γιαννόπουλος. Ο Καπάνταης πέφτει. Ο Ζωγράφος δίνει στην ΑΕΚ το πέναλτι. Κίνηση εδώ του Γιαννόπουλου, επιτρέπει στο Ζωγράφο να καταλογίσει πέναλτι και έχει ευκαιρία. Στο 70 με τον Νίκο Λιμπερόπουλο να πετύχει και δεύτερο γκολ. Δεν μισθό συζητάει στην εξέδρα. Λιμπερόπουλος απέναντι στον Ντρόμπνη. Out. Ανευκαιρία εδώ η ΑΕΚ να δώσει, να πάρει αέρα μάλλον στο σκορ, να μην μένει στο 1-0 με το χαμένο πέναλτι του Λιμπερόπουλου στο 70. Έξω η μπάλα ξανά, παρότι ο Ντρόμπνη είχε πάρει φορά προς την αντίθετη γωνία. Αμπονσά έτοιμος για τη σέντρα. Ο Καπάνταης ψηλά το γυριστό. Κουνδουλάκης, Λαγωνικάκης, παλιά για το Μάντζιο, δυνατή. Ο Μιχαηλίδης με γροθιές, παρότι θα μπορούσε να μπλοκάρει την μπάλα. Κωνσταντινίδης πίεσε τον Μάκο. Ανοίγει για τον Σοάρες, αυτός αποφεύγει και τον Ντρόμπνη. 2-0. Δεύτερο γκολ για τον Βραζιλιάνο, τον Αλεσάντρο Σοάρες. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, μετά από μια φυσική ενέργεια, ο Βραζιλιάνος πέρασε και τον Ντρόμπνη και στην καινή εστία γράφει το ΑΕΚ Πανιώνιος 2-0. Ξανά εδώ, τελευταία ενέργεια από την πάσα του Κωνσταντινίδη. Σοάρες αποφεύγει και τον Ντρόμπνη και σε καινή εστία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κλείσει έτσι αυτό το βράδυ με τον καλύτερο τρόπο για την Ένωση και για την προσωπική του απόδοση βεβαίως, ο Αλεσάνδρος Σοάρες. Μάλιστα, ο Σοάρες που φαίνεται το έχει συνήθειο πλέον να σκοράρει στις καθυστερήσεις. Θα θυμάστε ότι και την πέμπτη.